φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Άγιο Νικολάου που σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Summer Evolution League, οι αλυσμόνητες πατρίδες αντιμετωπίζουν τους Laser Wolves. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους από την πρώτη κατοχή. Οι αλυσμόνητες πατρίδες, οι οποίες μετρούν 2 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής στην καλοκαιρινή προσπάθεια, κόντρα στους Laser Wolves, οι οποίοι έχουν μόλις μία νίκη και 4 συνολικά ήττες. Άστοχα τα πρώτα σούτ από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Με πεντάδα μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Από τη μία έχουμε Κουμερτά, Μπαρδούση, Μπουχλή, Χιράκη και Στεφανίδη, ενώ για τους φιλοξενούμενους την πεντάδα έχουμε Αντωνακόπουλο, Δημητρακόπουλο, Παπαθωμά, Μαρκάτζα και Μοσχάκη. Έτσι, μέχρι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει καμία αλλαγή και για τις δύο ομάδες. Οι αλυσμόνητες πατρίδες έχουν δηλώσει και τον Αθηναίο, απλώς περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει την εμφάνισή του. Στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι, θα έρθει και το πρώτο καλάθι από τον Δημητρακόπουλο. Θα ανοίξει το σκορ αυτός για το 0-2. Χιράκης με τους κυτρινόμαυρους. Δώσε ψηλά το σκρίν ο Μπαρδούσης, Μπουχλής. Ο Μαρτάς παλεύει να πάρει θέση μπροστά από τον Αντωνακόπουλο. 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι, προσποιεί το Μπουχλής, 2-1. Δεν προλάβει να φύγει η μπάλα από τα χέρια του, αλλά όχι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κατεβάζει ο Παπαθωμάς, βρήκε και την πάσα, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Μοσχάκη. Θετικό rebound του Δημητρακόπουλου, κλείστηκε από 2. Μπαλά πέρασε εκτός. Έχουμε κατοχή για τους γηπεδούχους. Ελισμόντες πατρίδες, οι οποίες προέρχονται από ένα σέρι τριών ητών στο πρωτάθλημα, τελευταία κόντρα στην Περσόφ με 174. Από την άλλη, ήταν είχαν και την προηγούμενη αγωνιστική και οι Laser Wolves, ενώ βρήκαν το πρώτο σκάλα με τον Στεφανίδη γηπεδούχη για το 2-2. Όπως έλεγα, οι Leather Wolves χτίστηκαν και αυτοί από την πλευρά τους στην προηγούμενη αγωνιστική από τους Titans με σκορ 50-59. Έτσι λοιπόν, αμφότερες οι ομάδες έχουν την επιστροφή στις νίκες. Χιράκης κατεβάζει τώρα για τους γηπεδούχους. Μπαρδούσης άφησε έξω στον Μπουχλή. Αποφασίζει να εκτελέσει αυτός από μακριά. Στεφανίδης έχει βρει τελευταίο την μπάλα. Αυτός την πέταξε εκτός. Συνεχίζει τη δράση με τον Αντωνακόπουλο. Να αφήνει τον Μοσχάκη. Εκτελεί αμέσως. Θετικό rebound από τον Δημητρακόπουλο. Δεν το βάλε αρχικά ούτε με τη δεύτερη ευκαιρία. Και τώρα μαζεύει ο Κουμερτάς. Μπουχλής ρίχνει τον ρυθμό. Μαρδούσης. Και όπως η μπάλα στον Στεφανίδη, πάσα του δεν θα περάσει. Δημητρακόπουλος, Μοσχάκης. Δημητρακόπουλος με φόρα άφησε εξαιρετικά την πάσα στον Παπαθωμά. Δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος, αλλά έχει ακόμα μια δική του προσπάθεια για να τα καταφέρει καλύτερα. 2-4 πλέον μπροστά φιλοξενούμενοι. Μερτάς. Μπουχλής έχουν επιλογές, αποφασίζει να εκτελέσει. Ψηλότερο Στεφανίδης, αλλά μαζεύει ο Κουμερτάς και κρατάει έτσι την επίθεση στην ομάδα του. Πάσα έξω. Δεν είναι καλή επιλογή όμως στη σειρά και έκλεψε ο Μοσχάκης. Βγαίνει τώρα 2 εναντίον 1. Τελειώνει μόνο στην φάση ο Δημητρακόπουλος, έχει καλά. Μάζεψε ο Βαρκάτζας και αυτός θα το χάσει και τρίτη όμως ευκαιρία, τρίτη και φαρμακερή. Με τον Αντωνακόπουλο, με τον Δημητρακόπουλο, με συγχωρείτε. Να γράφει το 2-6. Στεφανίδης. Ο Μπουχλής. Μπαρδούσης συνεργάζεται και πάλι μαζί του. Υποπίεση το σουτ, έχει κερδίσει το φάουλ τον Αντωνακόπουλο. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό που βλέπουμε από τους φιλοξενούμενους και πρώτο φάουλ που βλέπουμε γενικά στο σημερινό παιχνίδι.
πρώτη. Αναμένει το 2-6. Βάζει την δεύτερη τώρα ο Μπουχλής για το 3-6. Μοσχάκης. Απαθωμά στα δεξιά με τον Μπουχλή πάνω του. Μαρκάντζας χειρίσε μια πάσα με μεγάλο ρίσκο, δεν πέρασε τελικά. Ο Χιράκης θα ρισκάρει κι αυτός από τη μεριά του. Θα γίνει όμως το λάθος. Γρήγορα και από την πλευρά των αλυσμών των Πατρίδων. Στα αριστερά για τον Μοσχάκη. Ακόμα ένα λάθος από τις Μόβ, λάθος ξανά. Για να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα είναι για τους κιτρινόμαυρους, όπως λένε οι διαιτητές. Διαμαρτύρεται το Αντωνακόπουλος, διαφωνεί. Ξεκολουθεί. Διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Τώρα επιστρέφει στην άμυνα. Ο Χιράκης θα βάλει την μπάλα μέσα από το πλάι. Μείνε μόνο στο Μπουχλή. Δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπάλα. Ο Θωμάς. Πέρασε πάση στον Μοσχάκη. Χάθηκε η ευκαιρία. Μπουχλής. Χιράκης. Έπαιξε τώρα με τον Μπαρδούση. Στην πλάτη ο Μαρκάντζας. Επιχειρήσει να πάει εναντίον του με το ένα χέρι. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Παραμένει το 3-6. 3-20. Για να ολοκληρωθεί ακόμα. Για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Με σπάσιμο της μέσης εδώ θα σκοράρει ο Αντωνακόπουλος για το 3-8. Χιράκης. Παγίδευσαν δύο παίχτες. Πάσα του. Ένα καθόλου καλή ούτε για τον Μπουχλή ούτε για τον Στεφανίδη και έχουμε και διακοπή για time out. Επανέφεραν οι Laser Wolves. Στρέψαμε στην δράση. Δεν τον Παπαθώμα να αφήνει στον Μοσχάκη. 3-8 το σημείο για το σκορ. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Ήρει 49 ακόμα. Δεν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Στα χαμηλά και μείνει το σκορ. Πολύ μένει στους πόντους οι γηπεδούχοι. Δείχνει κάποια κίνηση τώρα ο Χιράκης. Θα μείνει στο πλάι ο Μπουχλής. Από παίχτη τον Laser Wolves έχει περάσει εκτός η μπαλά. Πήρε και πάλι ο Μπουχλής εκτέλεσε για τριστόβαλε αυτή τη φορά. Και πλησιάζουν στο δίποδο τώρα οι αλυσμόνες της Πατρίδας. 6-8. Πρώτο τρίποδο και όλες αυτό που βλέπουμε στο μάτς. Θα δεις τρέχει να προλάβει, δεν θα καταφέρει. Κατοχή παραμένει στους Μοβ. Πάσα δεν είναι καλή. Από την επαναφορά έφτασε κατευθείαν στα χέρια του Μπουχλή. Έχει την βοήθεια του Χιράκη. Διστάζει αυτός να εκτελέσει καθώς του κρύψε το χώρο ο Μοσχάκης. Μπουχλής. Για κανέναν εκεί η πάσα. Τα λάθη είναι αρκετά σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά και από τις δύο πλευρές. Μητρακόπουλος. Μαρδούσης πρόλαβε, βρήκε και τον Κουμερτά, ο οποίος με μια πάρα πολύ ωραία κίνηση αποφύγει τον Μητρακόπουλο και τον Αντωνακόπουλο μας στην συνέχεια. Παπαθωμάς για δύο. Διεκδικεί στην μπάλα ψηλά, θα πάρει και πάλι ο Παπαθωμάς. Δημητρακόπουλος κάτω από την αντιπαλή ρακέτα, το χάνει. Καθαρίζει την πάση ο Κουμερτάς. Περιμένει στην άλλη πλευρά ο Μπουχλής. Παίρνει την πάση ολοκληρού γηπέδου. Στον Χιράκη και πάλι Μπουχλής. Προσπίθηκε ωραία. Έφτασε κοντά, προσπάθησε να πασάρει. Το κατάλαβε όμως ο Παπαθωμάς. Μπάλα για τους Laser Wolves τώρα. Τον Αρκόπουλος. Καστή πάσα, Δημητρακόπουλος από κοντά. Αυτή τη φορά δεν θα λαθέψει. 6-10. Πίσω.
Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Μετά από τα αριστερά υπάρχει φάουλ από τον Βαρκάτζα. Δεύτερο ομαδικό. Πρώτο ομαδικό, με συγχωρείτε. Όχι, δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. 0-2 τώρα τα ομαδικά φάουλ. Με τον Κουμερτά. Είναι στην γραμμή. Στοχή στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 7-10. Τον Ακόπουλος δίπλα του Βαρκάτζας. Με το δεξί χέρι μπροστά από τον Μπαρδούση θα βρει στόχο. 7-12. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Στην περίοδο Χιδράκης. Κούμπησε και την μπάλα ο Μοσχάκης προς τη στιγμή. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του ο Χιδράκης. Σταματάει, παίζει με τον Κουμερτά. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Υπάρχει φάουλ από τον Βαρκάτζα. Είναι το δεύτερο δικό του. Και τρίτο ομαδικό για τους Laser Wolves. Θα πρέπει να είναι προσωπικές και οι δύο ομάδες, καθώς υπενθυμίζω πως δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή και στους δύο παγκούς. Στεφανίδης πέρασε ωραία ανάποδο lay-up, δεν θα καταλήξει τον στόχο. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Laser Wolves. Αργά από παθομάς, τα 6 δευτερόλεπτα το ρολόι. Αυτός αναλάβει την εκτέλεση, βρίσκει σίδερο. Την άλλη λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 7-12. Πήγαμε και στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Αντισμόνι της Πατρίδας 7, Laser Wolves 12. Φτάσαν σε μια γρήγορη επίθεση εδώ η Μου, με τον Δημήτρα Κόπουλο να φύγει την μπάλα στο καλάθι. Για το 7-14. Double score πλέον. Στεφανίδης, Κουμερτάς με σχολείτε. Θα κλέψει ο Μοσχάκης με πόδι. Έπαιξε με τον Μοσχάκη. Δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Μερτάς να πάει να περάσει στο κέντρο. Ο Μοσχάκης όμως είναι εκεί για να κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. Στέκεται για να πάρει και το δίποντο. Θα το βάλει για το 7-16. Κύριο Μπαρδούσης γύρισε, εκτέλεσε. Του βάλε τις φωνές ο Μπουκλής καθώς ήθελε πάσα. Ο Παθωμάς Στεφανίδης ήρθε γρήγορα πίσω. Και του γράπω στη βάλα από τα χέρια. Του υποθέσει εχνιδιασμό εδώ για τους κιτρινόμαυρους. Κουμερτάς βλέπει στην περιφέρεια τον Μπουκλή. Μπαρδούσης έμεινε με χώρο. Τον εκμεταλλεύτηκε μετά την πάσα assist του Μπουκλή. Για το 9-16. Ακόπουλος. Μοσχάκης στην κορυφή του δίνει λίγο χώρο Χιράκης. Μαρδούσης είναι με τον Βαρκάτζα. Πήγε για βοήθεια και ο Μπουχλής. Έκλεψαν οι κιτρινόμαυροι. Κουμερτάς βλέπει τις επιλογές. Θα την πίσω στον Στεφανίδη. Ανεβάζει ταχύτητα, στέκεται στον αέρα. Δεν μπορεί να σκοράρει. Μοσχάκης τώρα. Ο Βαρκάτζας. Μοσχάκη σε τρίποντο. Όχι καλό. Βάλα στα χέρια του Χιράκη. Πιέστηκε λίγο από τον Παπαθωμά.
Κουμερτά θέλει να αποστάρει τον Αντωνακόπουλο, έκλεισε και δεύτερος παίχτης πάνω του. Τρίποντο του Μπουχλή. Στον στόχο όμως. Ο Θωμάς παίζει με τον Μοσχάκη, θέλει να τρέξουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Είναι ο Βαρκάτζας, βλέπει ανοιχτό διάδρομο μπροστά του, δεν τον προλαβαίνει ο Παρδούσης. Και γίνεται το 9-18. Μια ανάσα από το σύνδεκα πλέον οι Laser Wolves, οι οποίοι είναι πιο εύστοχοι μέχρι στιγμής, επιθετικά. Σιράκης βλέπει την μπάλα να κυλάει, Στεφάνη να καταλήγει εκτός, παραμένει στις 9 από τους οι κυτρινόμαυροι. Ο Σχάκης, τον Ακόπουλο στυμμένος, θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Σιράκης έχει την ευκαιρία να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο, φτάνει στο lay-up, αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 11-18. Μουσχάκης ύψωσε. Μαρκάτζας έφτασε κοντά. Εκεί δεν μπορεί να τον σταματήσει η άμυνα των αλυσμών των πατρίδων. 11-20. Σιράκης. Καλή αντίδραση από τον Μοσχάκη. Ο Κουμερτάς. Ωραία, θα περάσει, φτάνει και μέχρι το lay-up. Πάρα πολύ ωραία ενέργειά του. Γι' αυτό έχει πρατήκε το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. 13-20 στο μείον 7 πλέον οι γηπεδούχοι. Μοσχάκης. Πήγε κοντά του Παπαθωμάς και πήρε χέρι με χέρι. Φτάσε κοντά στην ρακέτα. Σαν σε προπόνηση φάνηκε εδώ. Φτάσανε ενόχλητος το αντίπαλο καλάθι. Και γίνεται το 13-22. Μαρδούσης βλέπει γύρω του. Μερτάς. Ρομπουχλής. Εκτελέσει κιόλας. Του έχει βρει το χέρι ο Δημητρακόπουλος. Και έχουμε τρεις βολές για τον παίχτη των γηπεδούχων. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό τον Laser Wolves στην δεύτερη περίοδο. Θα βάλει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 15-22. Τρίτη, φτάνει και πάλι στο μείον 7, κίτρινο μαύρη. Ο Σχάκης αργά-αργά φτιάχνει αυτή την επίθεση των Laser Wolves. Θα πάρει και ο ίδιος την εκτέλεση αφού είδε ότι έχει χώρο. Χιράκης, Κίτσο Μπουχλής, δεν μπορείς να σου περάσει όμως την μπάλα. 3-2 τώρα η Μοβ. Κόπουλος και δείξε βρισκό το Στεφανίδης. Έγινε φάουλ με το σώμα. Σειρά των φιλοξενούμενων να εκτελέσουν βολές. Αυτές είναι και οι πρώτες βολές τους, αν δεν κάνω λάθος, στο παιχνίδι. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 15-24. Στεφανίδης, ολομόναχος, πήρε το σουτ, πήγε με τη βοήθεια του απλό να πετύχει το καλάθι, δεν το κατάφερε. 3,5 λεπτά ακόμα. Ο Θωμάς. Έμεινε ο Μπαρδούσης πάνω του. Στην κορυφή όμως Χάκης του δίνει χώρο ο Χιράκης. Πήρε και το σκρίνο όμως Χάκης, έφτασε κοντά. Κάτι σου βρήκε το χέρι, ακούστηκε μέχρι εδώ. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ που κάνουν οι παιδούχοι. Όμως Χάκης και πάλι στην γραμμή, νωρίτερα τις έβαλε και τις δύο. Θα βάλει την πρώτη τώρα και πάλι. Από το 15-25, στρογγυλά στους 10 πόντους διαφορά.
μέσα και η δεύτερη. 15-26. Μερτάς. Γιατί η πάσα για τον Μπουχλή δεν μπορεί να την υποδεχτεί. Αυτό λέει και στον Στεφανίδη ότι έπρεπε να βάλει λιγότερη δύναμη. Και έχουμε και time out. Φτάνουμε στα τελευταία 3 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Το σύν 11 καταφέρει να βρεθούν οι Laser Wolves, οι οποίοι πατούν καλύτερα σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Ανέβασαν τη διαφορά τους. Κοντά στις άλλες μόνιτες πατρίδες, οι οποίες εξακολουθούν να κυνηγούν στο σκορ. Θέλουν να βελτιώσουν κάπως την διαφορά. Εδώ όμως χάκησαν και μόνος του πίσω. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ανάμεσα σε Μπουχλή και Μπαρδούση, δεν τους επέτρεψε να συνεργαστούν. Έγινε επαναφορά, τρίποντο από την γωνία. Δεν καταφέρει να βρει στόχο όμως ο Κουμερτάς. Μάχης για το rebound, θα βγει νικητής ο Μπουχλής, ο οποίος θα βρεθεί κάτω από την ρακέτα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 17-26. Κόπουλος. Δημητρακόπουλος που δίνει επιλογή αυτή, ο Βαρκάτζας εκείνον σημάδεψε, δεν πέρασε όμως πάσα στον Μπαρδούση. Δείχνει τώρα που να πάει ο Χιρακής, έχει βοήθεια και για το δικαιό στον Κουμέρτα. Ο Μπουχλής θα πάρει στην περιφέρεια, θα εκτελέσει χωρίς δεύτερη σκέψη και πολύ καλά θα κάνει. 20-26. Δημητρακόπουλος και Μοσχάκης. Βλέπετε έχει χώρο. Ο Δημητρακόπουλος επιχείρησε ένα τρίποντο. Εγκατέλειψε όμως τον στόχο η μπάλα. Τελευταίο 1,5 λεπτό πριν την ανάπαυλα. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα οι κιτρινόμαυροι. Μπουχλής σε ακόμα ένα δικό του μακρινό σουτ. Μοσχάκης με δύο παίχτες μπροστά του. Είναι στον Παπαθωμά, πάει έτσι με αυτή την πάσα η πίεση. Παπαθωμά σηκώνεται και το έβαλε. Κουμερτάς 3-2, Μπουχλής έδειξε σε λάθος χρόνο. Αντωνακόπουλος, καλάθι και φάουλ. Μεταλλεύεται την κίνησή του στο έπακρο ο Μπουχλής. 22-26. Και είναι και το δεύτερο φάουλ επίσης για τον Αντωνακόπουλο. Χάνει τη βολή ο Μπουχλής, παραμένει διαφορά στους 4. Μοσχάκης. Υψωσε, πήρε την μπάλα ο Βαρκάτζας. Ο ίδιος θα μαζέψει εκεί στην πολυκοσμία. Περιορισμένο φάουλ το έχει κάνει ο Μπαρδούσης. Είναι το τρίτο για τις άλλες μόνιτες πατρίδες. Στην πρώτη ο παίχτης των Laser Wolves. Έξω και η δεύτερη, 0-2. Ο Μερτάς είναι στον Χιράκη. Ο Χιράκης περιμένει για τους συμπαίκτες του να ανέβουν και πάλι στην επίθεση. Ωραία πάσα για τον Μπαρδούση. Βλέπω το Βαρκάτζας, Κουμερτάς θα πάρει, θα εκτελέσει αμέσως, δεν έβαλε πολύ δύναμη. 35 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Ανακόπουλος, ωραία, πάσα έφτασε στον Παπαθωμά, πάρα πολύ όμορφα συνεργάστηκαν οι τρεις παίκτες των Laser Wolves. Με τον Παπαθωμά να γίνεται εκτελεστής. 22-28 να έρχεται στο σκορ, 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Κουμερτάς. Μπουχλής έπαιξε με τον Μπαρδούση, 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Είναι μια καλή εκτέλεση. Έχουν κάποια διαθέσιμα δευτερόλεπτα τώρα η ΜΟ. Τον Ακόπουλος δεν έχει δει το ρολόι. Έληξε έτσι και ο χρόνος χωρίς να προλάβουν να εκτελέσουν οι Laser Wolves.
Φινάλ λοιπόν στο ημίχρονο, 22-28. Επιστρέψαμε και πάλι στον αγώνα μας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 28 το σκορ. Στο μείον 6 η αριθμό της Πατρίδας, το σύν 6 η Laser Wolves. Οι παιδούς κατάφεραν να μαζέψουν την απόσταση. Με τον Μπουχλή να αναλαμβάνει δράση. Και με σερή δικά του καλάθια. Αλήθεια σαν τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Υπάρχουν βήματα. Νιώθει κάποιες ενοχλήσεις. Δεν μπορεί να συνεχίσει όπως λέει. Και αυτό είναι ένα κακό μαντάτο για τους κεντρινόμαυρους, καθώς υπερθυμίζω ότι δεν έχουμε διαθέσιμη αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει τελικά ο Μπουχλής. Και έχουμε διακοπή για time out. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Ο Μπουχλής έδεσε το πόδι του. Επέστρεψε στο παρκέ. Συνεχίζεται το μάτς με 5-5. 22-28 υπενθυμίζω. Διανύουμε το πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Παρδούσης, τέλεση για τρεις, αστόχησε. Είναι πρόβλημα αυτό για τις αλυσμόντες φαρίδες, καθώς ο Μπουχλής μέχρι στιγμής ήταν και ο καλύτερος τους παίκτης απόψε. Σίγουρα θα επηρεαστεί η απόδοσή του μετά από αυτό τον τραυματισμό στο σημερινό παιχνίδι. Δεν θα μπορέσει σίγουρα να προσφέρει το ίδιο όπως νωρίτερα. Παρδούσης επιχείρησε μια χαμηλή πάσα. Έφυγε κατευθείαν εκτός η μπάλα. Καταδοχή είναι για τους γηπεδούχους, όπως λέει ο ρέφερι. Αλλάζεται λίγα η απόφαση. Καταδοχή είναι για τους ΜΟΒ. Τον Ακόπουλος. Παπαθωμάς του δώσε ξανά. Θα σηκωθεί για δύο. Ψηλότερα ο Βαρκάτζας. Με θετικό rebound. Ο Μετρακόπουλος θα το πάρει από το πλαί. Θα το βάλει κιόλας. 22-30. Κυράκης. Στεφανίδης παίζει με τον Κουμερτά στο φωτοδίποντο. Έχει σε την κατοχή ο Βαρκάτζας. Βάλε σαν τον Ακόπουλο. Κάνε το κόψιμο ο Μασχάκης. Ο Βαρκάτζας όμως θα πάρει. Δεν θα εκτελέσει σωστά. Κρατούν ωστόσο και πάλι οι Laser Wolves. Τον Ακόπουλο, Σολομόναχος δεν σημαδεύει σωστά. Στεφανίδης κουβαλάει την μπάλα. Πάει μόνος στη φάση, δεν τελειώνει καλά. Και μπαλά στα χέρια του Μοσχάκη. Ο Βαρκάτζας πέρασε, ο Δημητρακόπουλος με συγχωρείτε, πέρασε. Έφτασε και μέχρι το καλάθι. Για το 22-32 επιστρέφουν στο συν 10 οι Laser Wolves. Και έχουμε το time out για τις αλυσμόντες πατρίδες. Ο Χιράκης είχε πολλά να πει στους υπέκτες του κατά τη διάρκεια του time out, καθώς λέει πως η ομάδα δουλεύει και καλά σε αυτή την τρίτη περίοδο. Με δύο καλάθια του Δημητρακόπουλου επέστρεψαν στο συν 10 οι Laser Wolves. Στα χειρά ξεφύγει ο Χιράκης. Πολύ καλή όμως όμως από τον Μοσχάκη. Βάλε τα χέρια του στην μπάλα. Και πήραν τώρα οι Laser Wolves με τον Αντωνακόπουλο να φέρει στην άλλη πλευρά. Δημητρακόπουλος κάνει βήματα. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Σε
συνέχεια με Κουμερτά. Κυράκης. Εδώ ο Μπουχλής. Ψάχνει διαθέσιμη πάσα. Κυράκης. Στο 0 το χρονόμετρο πριν προλάβουν να εκτελέσουν οι κεντρινόμαυροι. Δεν άλλαξε έτσι το 22-32. Παραμένει χωρίς σκορ μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι. Ενώ διανύουμε σιγά σιγά το πρώτο πεντάλεπτο στην περίοδο. Μουσχάκη στον Ακόπουλο. Δεν μπόρεσε από κοντά. Ο Μητρακόπουλος μάζεψε στη συνέχεια. Στεφανίδης τώρα. Μερτάς. Αυτό στον Μπουχλή, στον Χειράκη με συγχωρείτε. Θα το πάρει αυτός από την κορυφή, έκανε έρμπολ. Ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι. Για να αλλάζει και το σκορ. 0-4 μέχρι στιγμής. Το επίμερο σκορ στην τρίτη περίοδο. 4,5 λεπτά ακόμα για να την αφήσουμε πίσω μας και αυτή. Ο Παπαθώμας θα κάνει το 22-34. Μερτάς. Δεν κατάλαβε την κίνηση του Χειράκη ο Παρδούσης. 2-1-2-1 τώρα. Στεφανίδης δεν μπορεί να κάνει και πολλά εκεί. Περιτριγυρισμένος από μόνο Φανέλιος, Μοσχάκης αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-36. Στο σύν 14 πλέον. Οι Laser Wolves. Στο σίδερο το τρίποδο του Στεφανίδη. Κουμερτάς πρόλαβα, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Αντωνακόπουλο. Θα πάρει και πάλι ωραία πάση του για τον Δημητρακόπουλο. Ωραίο καλάθι για το 22-38. Λάθος για τους γηπεδούχους. Ξέφουν έτσι γρήγορα στην επίθεση και πάλι Laser Wolves. Έμεινε μόνο στο Μοσχάκης, δεν εκτελέσει σωστά. Μάζεσε ο Αντωνακόπουλος. Με 4 παίκτες στην άμυνα η κεντρινόμαυρη, καθώς δεν μπορεί να επιστρέψει ο Μπουχλής. Μοσχάκης. Πυροβαρκάντζας εκτέλεσε και πάλι θα ανανεώσει την επίθεσή τους. Ο Αντωνακόπουλος θα γράψει το 22-40. 0-12 το επιμέρου σκορ. 3-44 για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Μπουχλής θα το πάρει, θα το βάλει και τραυματίας σκοράρει. 5-40. Δημητρακόπουλος. Μαζεύει ο Δημητρακόπουλος. Καλάθι και φάουλ. 25-42. Τα εκθετικά rebound κάνουν τη δουλειά τους για τους φιλοξενούμενους. Έχουν ανανεώσει αρκετές επιθέσεις η ΜΟΒ. Ακόμα μια τώρα από τον Δημητρακόπουλο, ο οποίος έχει και μια βόλη να εκτελέσει. Θα την βάλει και αυτή για το 25-43. Κουμερτάς. Κάστε πάσα για τον Χειράκη. Τα χέρια του Μοσχάκη έχει πέρασει εκτός η μπάλα. Θα γίνει και πάλι επαναφορά από το ίδιο σημείο. Στεφανίδης έφτασε κοντά, κόπηκε όμως από τον Δημητρακόπουλο. Έχουν στην άλλη πλευρά τώρα η ΜΟΒ. Δημητρακόπουλος το πήρε τελικά μετά από σκέψη. 25-45 στο σύν 20 και επίσημα οι Laser Wolves.
Μπουχλής ύψωσε για τον Στεφανίδη, ωραία συνεργασία, δεν τελείωσε καλά όμως. Και νέα ευκαιρία για τον Στεφανίδη, ούτε αυτή θα φέρει κάτι. Προσπαθεί εκεί να παρενοχλήσει κάπως τον Μοσχάκη. Βρίσκεται αυτός επιλογή μπροστά στον Δημητρακόπουλο. Μοσχάκης ζητάει ο Παπαθωμά στα αριστερά, κρατάει εκείνος. Δημητρακόπουλος. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Βρήκαμε μάλλον για στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Εγώ τον Στεφανίδη με τα μπλό πήγε να το βάλει, δεν το κατάφερε. Τρακόπουλος ρίχνει ταχύτητα. Τρακόπουλος έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Έχει μείνει στην άλλη πλευρά ο Μπουχλής, δεν μπορεί να τρέξει όμως. Θα το πάρει το τρίποντο. Θα το βάλει κιόλας. Πού να μην ήταν και τραυματίας. 48 28 με συγχωρείτε 45. Με ακόμα ένα τρίποδο του Μπουχλή, ο οποίος υπενθυμίζω είναι με δεμένο πόδι. Μαγκούσης με ηρεμία αφήνει στον Κουμερτά. Βάζει στον Μπουχλή ακόμα ένα. Μέσα γι' αυτό. Τι κάνει, 31-45 και με αυτόν τον τρόπο κλείνει και η τρίτη περίοδος. Με τη διαφορά να πέφτει στους 14 τα τρίποντα του τραυματία τον Ίζο Μπουχλή. Μόλις πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο του μάτς. 31-45 το σκορ, στο σύν 14 η Leather Wolves. Ενώ κάτι έπεσε από κάποιον παίχτη, γι' αυτό και σταμάτησε το παιχνίδι. Συνέχεια τώρα με Κουμερτά. Μια δύσκολη προσπάθεια υποποίηση. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημητρακόπουλο. Στη γραμμή ο παίκτης των γηπεδούχων θα βάλει την πρώτη βολή. 32-45. Μέσα και η δεύτερη. 33-45. Δημητρακόπουλος πάσα έξω. Παπαθωμάς πλησιάζει. Σηκώνεται, δεν το βάζει από κοντά. Μου κλείσα φίλη στον Κουμερτά. Ο Σκάκης τον πιέζει. Θα πετάξει εκτός την μπάλα εκείνος. Στεφανίδης αφήνει στον Μπαρδούση. Ωραία η πάσα του Κουμερτάς, δεν θα την κάνει assist. Τα βάζει και με τον εαυτό του. Παπαθωμάς, 3-1-2-3. Φτάσει κοντά, τελείωσε μόνο στη φάση, 33-47. Τράκης. Πάσα του έφτασε απέναντι. Μπαρδούση σηκώθηκε για 3. Στην άλλη πλευρά γρήγορα ο Αντωνακόπουλος αφήσει την μπάλα. Ο Βαρκάτσας αφού πήρε την πάσα την κατάλληλη στιγμή. 33-49. Μερτάς εναντίον Δημητρακόπουλου, προσπαθεί να γυρίσει, αφήνει έξω. Πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Έχει βάλει στην πλάτη τον αντίπαλό του. 5 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα στο ρολόι. Στεφανίδης έχει χώρο, θα πάρει το τρίποντο. Δεν μπορούσε να μαζέψει το εξωτικό rebound τον Μπαρδούσης. Παπαθωμάς τώρα για το Σμόβ.
Γιάννη ανενόχτος, κάποια μέτρα αφήνει στον Μοσχάκη, 33-51. Χειράκης. Ρομπουχλής. Χειράκης θα πάρει την πάσα του Κουμερτά. Ωραία assist του συμπαίκτη του. Θα τελειώσει και καλά την φάση, 35-51. Ο Θωμάς εκτελεί για 2. Στεφανίδης καταφέρει να γραπώσει την μπάλα. Είναι δυνατή πάσα του Χειράκη. Και στην κατάσταση που βρίσκεται ο Μπουχλής δεν μπορούσε να κυνηγήσει κιόλας. Δημητρακόπουλος, με συγχωρείτε, τώρα από πάθο μας. Άστοχο το σουτ. Χειράκης περιμένει, στημένος ο Μπουχλής. Επιλέγει ο Χειράκης να πάει μόνος του. Δεν είναι καθόλου καλή επιλογή του. Πάθο μας. Δημητρακόπουλος σηκώνεται, θα μπει μέσα η μπάλα. 35-53. 5-40 ακόμα. Νομίζω πως δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στην αναμέτρηση. Και με τους κυτρινόμαυρους να αγωνίζονται ουσιαστικά με 4,5 παίκτες. Ναι, ο Μπαρδούς έχει κερδίσει το φάουλ, τώρα είναι το δεύτερο για τους MOV. Δεύτερη ο Μπαρδούσης, ο ίδιος θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Μερτάς από κοντά, δεν το βάζει. Μοσχάκης μέσα στην γωνία. Δημητρακόπουλος βγαίνει στην περιφέρεια. Επιλέγει την πάσα του δύναμους και πάλι ο Παπαθωμάς για να πάρει την εκτέλεση. Το έκανε, δεν έβαλε όμως το καλάθι. Ενώ πήγαμε μόλις και στο τελευταίο 5 λεπτό. Εκτελεί ο Μπουχλής, δεν είναι καλό το σουτ. Ο Ναρκόπουλος σε μια προσωπική ενέργεια, καλάθι και 36-55. Μπουχλής και πάλι θα βρει σίδερο. Πάλι έχει πέρασει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα το είναι ξανά για τους γηπεδούχους. Κουμερτάς για 2 μέσα. 38-55. Παθωμάς. Φτάσε κοντά, πήδηξε ο Μπαρδούσης. Κάνε φάουλ. Αρχή η δεύτερη. Κομερτάς. Φτάει έξω ο Χειράκης, επιλέγει πίσω τον Μπουχλή. Τώρα πήρε ο Μπαρδούσης. Υπάρχει φάουλ από τον Μαρκάτζα. Είναι το τρίτο δικό του. Στα χέρια του Μπαρδούσης θέλει να σηκωθεί, βρίσκει την μπάλα μόνο ο Αντωνακόπουλος, θα κλέψει έξυπνα. Φεύγει και στο ανοιχτό γήπεδο, θα πασάρει τελικά. Θα δείξει τον αλτουρισμό του Παπαθωμά, θα τελειώσει την φάση
38-58. Και πάλι θα γίνει το κλέψιμο από τον Μοσχάκη αυτή τη φορά. Έφτιαξε στο παρκέ, έχασε την ισορροπία του. Επιστρέφει έτσι η μπάλα. Ξανά στις άλλες μόνιτες πατρίδες. Συνέχεια με Χειράκη. Τρία λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τόσο μας απομένει ακόμα για να ολοκληρωθεί το σημερινό παιχνίδι. Οι μόνιτες πατρίδες, όπως όλα δείχνουν, θα γνωρίσουν την τεταρτήτα τους. Θα πέσουν στο 2-4. Ενώ οι Laser Wolves θα επιστρέψουν στις νίκες. Αυτή θα είναι η μόλις δεύτερη στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα και θα πάνε στο 2-4. 38-60 από τον Δημητρακόπουλο. Στεφανίδης πάει από τα δεξιά. Έδωσε ύψος στην μπάλα, δεν ήταν καλό το lay-up. Τον αποκλειστώντας τον Μπαρδούση και Παπαθωμάς, ακολουθεί και ο Βαρκάτζας. Στέκεται στην περιφέρεια. Κρατάει την μπάλα. Θα επιλέξει να πλησιάσει, θα το βάλει τελικά. 38-62. Μπουχλής αστόχησε, Μοσχάκης πήρε. Προσπάθησε εκεί να πιέσει ο Μπουχλής και με ένα πόδι. Τον Ακόπουλος θα διανύσει κάποια μέτρα, θα φτάσει και μέχρι το καλάθι με το ένα χέρι. 38-64. Χειρακής. Σηκώνεται για τρεις ο Στεφανίδης. Αλλά και πάλι για τους κιτρινόμαυρους. Στεφανίδης στον Κουμερτά. Πέρασε, σκόραρε κιόλας. 40-64. Πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Τον Ακόπουλος έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει, δεν θα το κάνει σωστά. Μετρούν αντίστροφα τα τελευταία δευτερόλεπτα που Κλείς παλεύει και να τρέξει. Προτίμησε να βγει στην περιφέρεια για να πάρει το αγαπημένο του σουτ. Θα το βάλει. Δείχνει και τώρα την εκτελεστική του δυνότητα. 43-64. Μετρακόπουλος. Μετρακόπουλος. Θα πάρει και αυτός ένα τρίποντο. Το χάνει Βαρκάτζας. Θα βγει στην περιφέρεια. Να δούμε αν θα πάρει και αυτός κανένα. Όχι. Ναι, τώρα θα βγει στην περιφέρεια. Θα σουτάρει. Δεν θα το βάλει. 11 δευτερόλεπτα, ζητάει ο Μπουχλής, να δούμε αν θα κλείσουμε ένα δικό του σουτ το μάτς. 5, 4, 3, 2, 1. Εξελί, μετά την κόρνα, δεν μετράει, πήγε. Θα μετρήσει τελικά, κανονικότατα. Ακόμα 3 πόντι. Και το σκορ. Να δούμε τελικά αν θα μετρήσει ή όχι. 46-64 τελικά.